Στο Βόλιο βρέθηκε σήμερα ο επικεφαλής του κινήματος Ελεύθεροι Άνθρωποι, Γιώργος Τράγκας, ο οποίος προσκάλεσε στη συνάντηση στελεχών, μελών και φίλων του κινήματος στο καφέ στην Πλατεία Ελευθερίας. Με αφορμή την παρουσία του στη Θεσσαλία και όχι μόνο στο Βόλιο, ο κύριος Τράγκας αναφέρθηκε στην τρέχουσα επικαιρότητα, ασκώντας σκληρή κριτική στη κυβέρνηση Μητσοτάκη, επισημένοντας χαρακτηριστικά ότι χρειάζεται μια επανεκκίνηση για τη χώρα, ώστε να εξέλθει από τα διέξοδα στα οποία έχει περιέλθει. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα πλημμυρικά φαινόμενα των τελευταίων ωρών για την Αττική. Καλώς σας βρήκα εδώ στη Θεσσαλία, στην οποία περιοδεύω, αφού προηγουμένως πήγα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος που ήταν πυρόπληκτες ή σεισμόπληκτες. Η βροχή στην Αθήνα, η καταρακτώδης βροχή στην Αθήνα, κατέδειξε για μια ακόμη φορά ότι είμαστε ένα ανοχήρωτο κράτος. Όπως θα έχουν παρατηρήσει όλοι οι Έλληνες πολίτες, δεν υπάρχει ένας Έλληνας πρωθυπουργός που να έρχεται στην εξουσία και να μην λέει ότι θα φτιάξει αντιπλημμυρικά έργα, αντιπυρικά έργα, αν θέλετε, ή αντιπλημμυρικά έργα. Εγώ τις τελευταίες εβδομάδες διαπίστωσα ότι ο σημερινός πρωθυπουργός το μόνο σχέδιο που έχει για όλες τις περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες είναι το σύνθημα «Εκενώστε τις περιοχές». Δεν έχει κανένα άλλο σχέδιο οτιδήποτε και αν συμβαίνει στην πατρίδα μας. Είτε αυτό λέγεται μπάλος, είτε αυτό είναι πυρκαγιές στην Εύβοια, είτε σεισμοί στο Αρκαλοχώρι. Επήγα στην Εύβοια. Εκεί, δεν σας κρύβω, τράβηξα και ένα φιλμ, 550.000 στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη, για την ακρίβεια καίγονταν 9 ημέρες χωρίς να πέσει ούτε σταγόνα νερό. Μάλιστα οι κορυφές των δέντρων είναι άθραυστες, πράγμα που δείχνει ότι κάηκαν όρθια. Ακούω τα προβλήματα που έχουν οι συμπολίτες μας, οι συμπατριώτες μας, τα καταγράφω και αν θέλετε βγάζω και χρήσιμα συμπεράσματα για αυτά που βλέπω. Το πρώτο είναι το θέμα της οικονομίας. Δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη πουθενά. Υπάρχει ένδια και φτώχεια. Υπάρχει μείωση του βιωτικού επίπεδου και μείωση του προσδόκιμου ζωής. Χιλιάδες άνθρωποι σαν και εμάς, εκατομμύρια συμπατριώτες μας, είναι απογοητευμένοι. Ένα μεγάλο κομμάτι ήταν άνεργοι. Σε αυτό το κομμάτι προσθέθηκαν και άλλοι άνεργοι λόγω lockdown και ακραίων περιοριστικών μέτρων. Η οικονομία δεν πρόκειται να αναπτυχθεί στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, αν δεν λυθεί το θέμα του χρέους. Χώρα με 380,2 δις δημόσιο χρέος δεν μπορεί να έχει ανάπτυξη. Πολύ περισσότερο όταν οι δήμονες λένε ότι του χρόνου, το 2022, σε αυτό το χρέος θα προσθεθεί και άλλο, κάποια 40 δις, βάλτε και αυτά που θα δοθούν για τον οπλισμό της χώρας, θα είναι γύρω στα 430 δις χρέος. Επόμενος σταθμός για τον Γιώργο Τράγκα και τους συνεργάτες του θα είναι η Λάρισα, όπου θα επισκεφθούν και περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο των πλημμυρικών φαινομένων τα προηγούμενα 24 ώρα. Το γραφείο πάντως των Ελεύθερων Ανθρώπων Μαγνησίας στεγάζεται στην οδό Καπακαρτάλη 189. Η τοπική επιτροπή Μαγνησίας του κινήματος Ελεύθεροι Άνθρωποι με πρόεδρο τον Γιώργο Τράγκα ορίζεται. Κουμουρτζής Αντώνιος του Γεωργίου, γραμματέας δανειοληπτών Μαγνησίας. Μαρούδια Ελευθερία του Νικολάου, τραγουδίστρια νοσοκόμα. Την Αναναστασία του Αθανασίου Αγρότησα. Ιατρού Χρήστος ξενοδοχοϋπάλληλος, Ρήγας Λάμπρος συνταξιούχος, Μακρύς Απόστολος υπεύθυνος δανειοληπτών Αλμυρού, Κρητικός Κωνσταντίνος του Δημητρίου δημοτικός υπάλληλος, Κοκοράβας Χρήστος του Πέτρου άνεργος, Γραμματέας Ιτίναν Αναστασία του Αθανασίου, Αγρότσα στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κάρλα υπεύθυνος κεντρικής Ελλάδας Γιώργος Μπαρτζόκης.